Με μεγάλη μου χαρά και τιμή βρίσκομαι σήμερα απέναντί σας ως υποψήφιος της παράταξης που ο λαός της Πάτρας επέλεξε για τρίτη συνεχόμενη θητεία στο τιμόνι της πόλης μας. Ως ενεργός πολίτης, απαιτήθηκε πολλές φορές τα προηγούμενα χρόνια να συνεργαστώ με το Δήμο σε διοικητικό επίπεδο. Οι αναφέρετες θέσεις, το πάθος για διεκδίκηση και προσφορά και η εντιμότητα των ανθρώπων της λαϊκής σπήρωσης ήταν αυτό που με έκανε να έρθω πιο κοντά σας και να δεχτώ με χαρά τη συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο. Και παρότι είχα πολλούς προσωπικούς συνδυασμούς, όπως έλεγα και κατά τη διάρκεια των εκλογών, αλλά και μετά, μου ήταν πολύ εύκολο συναισθηματικά, επικοινωνιακά και κυρίως πολιτικά να είμαι υποψήφιος στο πλευρό του Πελετίδη, του κομμουνιστή δήμαρχου. Μπορώ να παριθμίσω πληθώρα έργων και κατακτήσεων, αλλά δεν είναι της παρούσης. Άλλωστε, ο λαός της Πάτρας τα ζει καθημερινά και γι' αυτό ψήφισε με καθαρή ψήφο και σαφή εντολή. Αυτό που είναι σημαντικό να τονιστεί είναι πως η λαϊκή συσπήρωση με τη στήριξη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας βρέθηκε να διοικεί την πόλη στη χειρότερη οικονομικά και κοινωνικά συγκυρία των τελευταίων ετών. Και βάζω τη λέξη συγκυρία σε εισαγωγικά, καθώς είμαι βαθιά πεπισμένος πως μόνο περί συγκυρίας δεν πρόκειται, αλλά αντιθέτως για μεθοδευμένη κλοπή των ονείρων και των φιλοδοξιών μιας ολόκληρης γενιάς και εν συνεχεία δημιουργία μιας νέας, δομικά απονειροποιημένης γενιάς. Εδώ λοιπόν είμαστε όλοι μας με την ευθύνη της επόμενης πενταετίας. Τα θεμέλια του οικοδομήματος έχουν μπει και είναι γερά. Επενδύθηκε χρόνος και πόροι ώστε η πόλη να νοικοκυρευτεί, να ξεχρεωθεί και κυρίως να γίνει ανθρώπινη. Τώρα είναι στιγμή να χτίσουμε πάνω στα θεμέλια τους ορόφους. Τώρα είναι στιγμή ο πατρινός λαός να βιώσει τα έργα που στερήθηκε για χρόνια. Είναι κρίσιμη η δημιουργία υποδομών και η κάλυψη των βασικών καθημερινών αναγκών των πολιτών, αλλά εξίσου σημαντική είναι και η δημιουργία ενός υγιούς, υψηλής κοινωνικής αξίας περιβάλλοντας χώρου. Μια σύγχρονη φιλική προς τον άνθρωπο πόλη προσδίδει στους δημότες της υψηλό βιωτικό επίπεδο. Το υψηλό βιωτικό επίπεδο βεβαίως δεν είναι απλώς ένας σκοπός αυτός καθ' αυτός, αλλά ένα μέσο για την επίτευξη περισσότερης ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτό είναι λοιπόν που θέλουμε, αυτό είναι που διεκδικούμε κάθε μέρα χέρι-χέρι. Μια πόλη για όλους, μια πόλη ανθρώπινη και μιας και μιλάμε για την Πάτρα, μια πόλη αγκαλιά με τη θάλασσα. Ευχαριστώ πολύ.